ξεκάθαρα. Λοιπόν, την μέρα που έρχεται αυτό το νομοσχέδιο, που επί 4,5 χρόνια πριν δεν γινόταν τίποτα δεν υπήρχε, κυρία Γιαμαλή. Καταρχάς δεν έχουν συντονιστεί μεταξύ τους ο ΣΥΡΙΖΑ για το από πότε καταγράφονται οι ΜΜΕ, και ο άλλος λέει το 16, άλλος λέει το 17, άλλος λέει λίγους μήνες πριν τις εκλογές. Mm. Αλλά δεύτερον, δεν έχει καμία σημασία το να καταγράφεται εθελοντικά η οποιαδήποτε ΜΜΕ όταν δεν σχετίζεται με κυρώσεις το να μην καταγραφεί. Όταν δηλαδή η μη καταγραφή, η μη ταυτοποίηση δεν σχετίζεται με την άρση της λειτουργίας αυτής της ΜΜΕ στην Ελλάδα. Μάλιστα. Λοιπόν, ξεκάθαρα. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο πράγμα που έγινε για πρώτη φορά μετά από 4,5 χρόνια, και έχουμε τη σύμπτωση ξαφνικά εκείνη τη μέρα να βλέπουμε σε όλα τα social media, να βλέπουμε παντού αντιδράσεις με ανθρώπους στον ΜΜΕ, στα αγγλικά, να διεθνοποιούνται και ούτω καθεξής. Και την ίδια μέρα, μία μέρα πριν, ο κύριος Πολάκης θα ξέρει καλύτερα ακριβώς πότε, να έχει υπάρξει εκεί η επίσκεψη του κλιμακίου του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, εγώ αυτό το υπογραμμίζω ως μία σύμπτωση. Στη ζωή μου γενικά δεν πιστεύω στις πτώσεις. Μακάρι στη συγκεκριμένη σύμπτωση να πιστέψω και να με κάνετε να πιστέψω. Δυσκολεύομαι. Κύριε Πολάκη, υποκινήσατε εσείς τις κινητοποιήσεις των προσφύγων στη Μυτιλίνη. Γι' αυτό πήγατε εκεί. Λοιπόν, κυρία Γιάμαλη, θα περίμενα ο κύριος Ρωμανός. Θέλω να κοιτάτε την κάμερά σας, μόνο παράκληση. Κοιτώ παντού εγώ, δεν έχει να κάνει. Ακούω όπου και να κοιτώ. Θα περίμενα ο κύριος Ρωμανός να έχει το στοιχειώδες φιλότιμο, τη στοιχειώδη ντομπροσύνη, μετά από την πατάτα που είχαμε το πρωί, να πει ότι κι αυτός, όπως και ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Χατζικομνηνός, αν λέω καλά το όνομά του, ότι η επίσκεψή μου μαζί με το κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη εβδομάδα ήταν η αιτία και η υποκίνηση των επεισοδίων των προσφύγων στη Μόρια, θα περίμενα να έχει την ντομπροσύνη να αναγνωρίσει το λάθος του και να ζητήσει μια συγγνώμη. Αλλά βλέπω δεν το διαθέτει. Και είναι κρίμα, γιατί είναι και μικροκοπέλη. Και κάνει κακή αρχή με αυτό το πράγμα. Και εκπροσωπεί και στον τύπο ένα μεγάλο κόμμα. Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Εμείς επισκεφτήκαμε το κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ και αναδείξαμε ότι δίπλα στη γνωστή Μόρια, στο γνωστό ΚΙΤ, υπάρχει μία βραζιλιάνικη φαβέλα επί ελληνικού εδάφους. 15.000 ανθρώποι διαβιούν μέσα σε σκηνές από τσουβάλια και νάιλα, με χώμα ανάμεσα, κοπέλια παίζουν σε χώμα, να βρέχονται σε λάσπες, με ελάχιστες υποδομές αποχετευτικές και όρους υγιεινής, με σκουπίδια που είχαν μαζευτεί κατά ένα μεγάλο μέρος την προηγούμενη μέρα πριν πάω εγώ. Την προηγούμενη μέρα πριν πάω εγώ. Ήταν κάτι βουνά και είχαν μείνει λόφοι. Με κάτι παροχές ηλεκτρικού που σε καμιά βροχή θα γίνει κανένα βραχυκύκλωμα και θα γίνει παρανάλωμα. Mm-hmm. Με μια κατάσταση η οποία δεν τιμά τον πολιτισμό μας, δεν τιμά τους στοιχειώδεις όρους ανθρωπιάς και αξιοπρέπειας που δεν επιβάλλονται από το διεθνές δίκαιο, επιβάλλονται από στοιχειώδη αισθήματα αλληλεγγύης που πρέπει κανείς να δείχνει σε έναν κόσμο που διαβεί με αυτές τις συνθήκες. Αυτό το πράγμα. Εκεί, κύριε Πολάκη, αν επιτρέπετε. Με τους υπεύθυνους της, με τον κύριο Βαφέα, τον αναπληρωτή υπεύθυνο του στρατοπέδου τώρα, με εργαζόμενους από διάφορα προγράμματα, είτε του Κελπνό, γιατί επισκέφθηκε και το ιατρείο, το οποίο ήταν με ελάχιστες δυνατότητες να προσφέρει πράγματα μέσα. Του λείπαν πολλά φάρμακα κτλ. Με λίγο προσωπικό. Γιατί τελειώνουν οι συμβάσεις και δεν τζανεώνουν. Από άλλους από τα κοινοφελή προγράμματα του ΑΕΠ που είχαν πάει, που περισσότεροι έχουν τελειώσει και οι τελευταίοι τελειώνουν σε λίγες μέρες. Δηλαδή εκεί που ήταν 250 νομάτια από αυτά τα προγράμματα, έχουν μείνει καμιά 35αριά. Και οι ίδιοι άνθρωποι καλούνται να εξυπηρετήσουν τώρα και τα συνόδευτα, προσφυγόπουλα κτλ. Πολλαπλάσιο πληθυσμό. Κυρία Πολάκη. Λοιπόν, κοιτάξτε, για να πω μια κουβέντα τώρα. Γιατί την κράτησα την ψυχραιμία μου προηγουμένως, αλλά είναι το εξής. Αυτό με τις συμπτώσεις τώρα είναι: πετώ την μπάλα στην εξέδρα, πετώ τη λάσπη για να αποσύρω τις ευθύνες μου. Η Νέα Δημοκρατία, ακριβώς αυτό που είπατε πριν, επέλεξε μια γραμμή από τον Ιούλη. Θα τους κάνω τη ζωή δύσκολη, θα το οδηγήσω σε ανατίναξη για να λειτουργήσει σαν μήνυμα για να μην έρχονται.
Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, γιατί έτσι είχε πει. Έτσι. Έλεγε ότι θα βγω απάνω, θα φράξω τα σύνορα, θα σταματήσω τα τέτοια, θα τσιζυγώξω από τα νησιά, θα διάσω την Ελλάδα κτλ. Κτλ. Και αυτή τη στιγμή, εκεί που είχε τον Ιούλιο 5.000 η Μόρια Ποσίγια, έλα έχει 20. Λοιπόν, αυτό το πράγμα οδηγείται με την διαχείριση της κυβέρνησης, οδηγείται σε έκρηξη. Και οι, πώς το λένε, προσπαθούν, διαψεύδονται. Κατάργησε το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Αλλάξανε 4-5 υπευθύνους. Και στο τέλος το ξαναϊδρύουν. Γιατί βλέπουν το αδιέξοδο. Γιατί κοιτάξτε, να πω μια γενικότερη κουβέντα. Όταν ένας άνθρωπος ζει σε μια χώρα που πεινά, που πέφτουν μπόμπες, που καταδιώκεται, που έχει δικτατορίες, θα φύγει. Είναι όλοι τέτοιοι, θα φύγει. Κύριε Πολάκη, γιατί η κυβέρνηση φωνάζει. Να σας πω κάτι, κυρία Γιάμαλη, μην τα ακούω τώρα αυτό το επιχείρημα. Δηλαδή, δεν έχει άλλος δουλειά να κάνει και φεύγει από τον τόπο του. Και να σας πω και κάτι άλλο. Το χειρότερο δεν είναι τα 2,5 εκατομμύρια που είναι στην Τουρκία. Το χειρότερο είναι τα 23 εκατομμύρια που είναι κάτω από τη Λιβύη, στο Μάλι. Που εκεί είχε να βρέξει 5 χρόνια. Και πεινούν να λυσιάξει, να φάει ένα τον άλλον. Τον. Αυτοί μόλις σταματήσουν οι εχθροπραξίες στη Λιβύη, κολυμπητοί θα την περάσουν στη Μεσόγειο. Τι θα πούμε τότε. Τι θα πούμε τότε. Λοιπόν, ξέρετε κάτι. Η ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού είναι ιστορία μετακίνησης πληθυσμών. Αλήθεια είναι αυτό. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Η κάθοδος των Δωριαίων το 1100 π.Χ. πώς έγινε. Γιατί είχαν φτάσει τα χιόνια ως την Αλβανία. Η κάθοδος σλαβικών φύλων το 600 μετά Χριστό. Πώς έγινε. Απειλείται ο ζωτικός χώρος, ο δικός μας. Όχι, δεν απειλείται κανένα ζωτικός χώρος. Το θέμα είναι το εξής. Η άλλη μεριά είναι ότι δεν μπορούμε να το λύσουμε αυτό το πρόβλημα μοναχοί μας. Έτσι. Και φυσικά και δεν μπορεί να το λύσει μια Ευρώπη στην οποία κυριαρχούν λογικές Όρμπαν και Σαλβίνη. Έτσι, τις οποίες αντιγράφει ένα κομμάτι, το ακροδεξιό κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας. Ένα το λεπτό. Οποίο πούλησε, φύγε για μεταξωτές κορδέλες σε ένα ακροδεξιό χρυσαυγίτικο ακροατήριο για να την ψηφίσει και να πάρει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Και αυτή τη στιγμή θέλει να απλώσει αθερινόδικτα και παραγάδια κάτι. Για να φράξει και καλά τσιβάρκες απούργων. Θέλω να μου πείτε. Μα από κάτι. Πάνω και από κάτω θα περάσουν με το πεινά χέρι, ο άλλος, με το χέρι κάνει. Στην καρδιά. Και μια κουβέντα ακόμα, κυρία Γιάμαλη. Ναι. Δεν ήταν μόνο η επικαταγραφή των ΜΚΟ, κύριε Ρωμανέ, ήταν και η, πώς το λένε, η ανακοίνωση ότι και αυτό ήταν που πυροδότησε. Μην ήταν η ΜΚΟ. Έτσι, γιατί η καταγραφή των ΜΚΟ υπάρχει από το 16. Εσείς λέτε να υπάρχει καταγραφή των εργαζόμενων συγκεκριμένη με τον τρόπο αυτό και με συνέπειες δεν υπήρχε. Μητρώο μη κυβερνητικών οργανώσεων υπήρχε από το 16. Εσείς κάνατε Μητρώο μελών που είναι ένα βήμα πράγματι παραλέω. Αυτό που οδήγησε τώρα δεν είναι το. Αυτό που οδήγησε είναι ότι θα εξετάζονται οι αιτήσεις. Θα εξετάζονται οι αιτήσεις. Ακούστε, κύριε Ρωμανέ, δεν έχετε κάνει την πατάτα. Άκουμα, ένα παημένο. Λοιπόν, ακούω, αλλά οι άκουσα. 450 ΜΚΟ υπήρχαν. Λοιπόν, ναι, 85 έχουν καταγραφεί. Α σου πω, 85 λοιπόν έπρεπε να λειτουργούν. Τι σου είναι μπλεμμένη με τη ΜΚΟ. Αφήστε το τώρα για αυτή την προπαγάνδα, δική μου. Ξαφνικά εμείς που ερχόμαστε να βάλουμε τάξη, σχετιζόμαστε με ΜΚΟ. Εσείς που τους κάνατε πλάτες τόσα χρόνια και είχατε αυτό το χάος. Αυτό το οποίο οδήγησε στην αντίδραση εκεί πέρα ήταν ότι ανακοινώσανε πως δεν θα εξετάζουν τις αιτήσεις των ασύλων αυτό που είχαν έρθει, αλλά αυτό που θα έρχονται από εκεί πέρα. Δηλαδή, ότι 20.022 εγκλωβισμένοι εκεί δεν θα εξεταστούν οι αιτήσεις τους, θα εξεταστούν αυτοί που έρχονται από το Γενάρη και μετά από εκεί πέρα. Λοιπόν, αυτό είναι το, αυτό είναι το θέμα. Να απαντήσω, γιατί έτσι. Και ουσιαστικά με λίγα λόγια, η Νέα Δημοκρατία, η οποία το ένα μη από τα τρία στα οποία στήριξε την επανεκλογή της, έτσι, το πρώτο είναι το μακεδονικό. Έτσι. Α, προδότες Μακεδονίας, προδοτική συμφωνία των Πρεσπών. Τώρα αλλημονόμαστε δεν εφαρμοστεί. Και θα την τιμήσουμε και θα την κάνουμε και θα δείξουμε. Και καλά το κάνουμε. Λοιπόν, το δεύτερο ήταν το μάτι. Έκαψε τον κόσμο Ιδούρου, α, ου, σου, του, τον Τζουβάλα υπεύθυνο μετά και φταίει και η κλιματική αλλαγή. Και το τρίτο μη, για μας είναι πι βέβαια, προσφυγικό, είναι το μεταναστευτικό. Ναι. Έτσι. Και στα τρία, και στα τρία έχει αποδειχτεί το πόσο δυσοδόμησε στη συνείδηση του ελληνικού λαού και τι κολοτούμπα έκαμε μετά και που αυτή τη στιγμή προσπαθεί να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα με το οτιδήποτε για να αποσύσει στις δικές ευθύνες. Αλλά ξέρετε, να... η πραγματικότητα δεν αλλάζει. Αυτή λοιπόν, είναι που ρυθμίζει τα πράγματα. Να απαντήσει ο κύριος Ρωμανός και μετά λοιπόν, να ανοίξουμε και την κουβέντα με τους συναδέλφους. Ξεκινάω με τη σειρά ένα-ένα αυτά που είπε ο κύριος Πολάκης. Καταρχάς ο κύριος Πολάκης...